Στον αέρα χιλιάδες παραγωγοί και σε επίπεδο Κρήτης που κινδυνεύουν να μην πάρουν ούτε ευρώ για την δεύτερη δόση της επιδότησης. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της ΕΑΣΥ, χιλιάδες αγροτεμάχια τελούν υπό αμφισβήτηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η απεικόνηση μέσω δορυφόρου δεν τα εμφανίζει στο σύστημα monitoring, το οποίο αν τελικά εφαρμοστεί, χιλιάδες θα είναι αυτοί που κινδυνεύουν να μείνουν εκτός πληρωμής. Τρέχει ένας έλεγχος τηλεπισκοπικός με την ονομασία monitoring. Αυτός ο έλεγχος ο τηλεπισκοπικός βάζει σε ομοιρία χιλιάδες παραγωγούς ανά την Κρήτη και πάρα πολλούς ανά την Ελλάδα. 56.000 παραγωγοί ενεργοποιούν περίπου τα δικαιώματά τους στο νομό Ηρακλείου και έχουμε 140.000 αγροτεμάχια. Αυτό σημαίνει ότι 9 στους 10 παραγωγούς δεν θα πληρωθούν το Δεκέμβριο αν εφαρμοστεί το σύστημα του monitoring. Σε πανελλαδικό επίπεδο τα αγροτεμάχια που είναι αδιευκρίνιστα είναι 570.000, σε επίπεδο Κρήτης 270.000 και μόνο στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου αντιστοιχούν σε 140.000. Η παραγωγή είναι σε απόγνωση, καθώς το σύστημα κλείνει αύριο με τον διαθέσιμο χρόνο για διορθώσεις να μετρά αντίστροφα. Το λευκό είναι που είναι το μεγάλο ποσοστό, το 80% των αγροτοτεμασίων που έχουν το πρόβλημα είναι λεόνες, και του βγάζει αδιευκρίνιστους. Ο σε ελεγόνα σημαίνει ότι το σύστημα, ο δορυφόρο, δεν μπορεί να διευκρινίσει ότι αυτό είναι λιόφυτο. Πρέπει ο παραγωγό να πάρει, να κατεβάσει μία εφαρμογή και να πάρει το smartphone, το τηλέφωνό του, να πάει στο λιόφυτό του και εκεί να μπορέσει να βγάλει φωτογραφία και να τη στείλει. Εμείς όμως διακρίνουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Κάναμε αίτηση στο monitoring για να πάμε εμεί οι ίδιοι να βγάλουμε φωτογραφίε στα λιωφτά μα και αυτό δεν λειτουργεί. Με φόντο του παραγωγού που κινδυνεύουν να περάσουν μαύρα Χριστούγεννα, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Τυρακλείου ζητά ο ΠΚΠ να προχωρήσει κανονικά στην πληρωμή και έπειτα να ακολουθήσει διαδικασία ελέγχου αλλά και η αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματο τη πλατφόρμα. Η πρότασή μα είναι η εξή: Να γίνει πληρωμή κανονικά. Ευελπιστούμε ότι ο Υπουργό θα την υιοθετήσει και εφόσον η πληρωμή θα γίνει κανονικά, μετά να, υπο, να, να πάμε στον έλεγχο monitoring και τα τεμάχια που είναι να εξαιρεθούν τα συγκεκριμένα τεμάχια και να πληρωθούν σε δεύτερο χρόνο. Αλλά να μην δεσμευτεί το σύνολο τη επιδότηση του παραγωγού με το monitoring και μην είναι χιλιάδε παραγωγοί απλήρωτοι. Στο μεταξύ, οι εκτιμήσει αναφέρουν ότι ακόμα και οι παραγωγοί εκείνοι που θα λάβουν τη δεύτερη δόση θα δουν ένα τσεκουρεμένο ποσό μέχρι και 40% σε σχέση με αυτό που είχαν λάβει το Δεκέμβριο του 2022.